Τον Ιούνιο του 2020 θα εκδικαστεί η υπόθεση του χειρουργού, ο οποίο κατηγορείται ότι ζήτησε από ασθενή του φακελάκι. Ο γιατρό, σε βάρο του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη για δωροληψία κατά εξακολούθηση, είχε οδηγηθεί το περασμένο Σάββατο με την αυτόφορη διαδικασία ενώπιον του εισαγγελέα υπηρεσία, ο οποίο του άσκησε ποινική δίωξη για δωροληψία. Ο χειρουργό αφέθηκε ελεύθερο προκειμένου να δικαστεί στο πλημελιωδικείο Ηρακλείου. Το μόνο που έχω να σα πω είναι ότι όλη αυτή η ιστορία βρωμάει. Δεν μπορεί να μην δίνει φακελάκι για την επίσπευση τη της εγχείρηση, δεν μπορεί να μην δίνει φακελάκι πριν την εγχείρηση, δεν μπορεί να μην δίνει φακελάκι αμέσω μετά την εγχείρηση και δέκα μέρε μετά να πάει να πετά ένα φάκελο που όλο τυχαίω είναι από πίσω σου οι τον δεσμεύουν κατευθείαν το φάκελο και σου οδηγούν στο αυτόφορο. Η υπόθεση του κριτικού γιατρού προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Ωστόσο, το φακελάκι φαίνεται πω είναι πραγματικότητα για την καθημερινότητα των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία. Έχω ένα πρόβλημα με τη γυναίκα μου και προβληματίζομαι να κάνει μια εγχείρηση με τα μητρικά, και δεν έχω τα λεφτά. Γιατί σα έχουν ζητήσει χρήματα, Όχι. Φοβάστε ότι σα Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το 2006 το Εργαστήριο Οργάνωση και Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγεία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τέσσερις στου δέκα ασθενεί που νοσηλεύονται σε δημόσιο νοσοκομείο πληρώνουν φακελάκι. Από αυτού, οι περισσότεροι κάνουν εισαγωγή για χειρουργική επέμβαση και συνήθω έχουν βρει κρεβάτι με τη μεσολάβηση του ίδιου του γιατρού. Σε μεταγενέστερη έρευνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την παραοικονομία στην υγεία, διαπιστώθηκε πω το 26% των ασθενών που πήγα σε δημόσιο νοσοκομείο χρειάστηκε να πληρώσουν κάποια χρήματα. Το 40,5% όσο κατέβαλαν χρήματα τα έδωσαν πριν από την παροχή επειδή ζητήθηκαν ως προϋπόθεση και μόλις ένα 13% για να εκφράσουν ευγνωμοσύνη ή γιατί το θεωρούν αναγκαστικό. Πολλοί κόσμος υπάρχει για να κάνει τη δουλειά του, πληρώνει και τέλειως δεν τον βάλουν στη λίστα να μπει σε χειρουργείο. Αυτή φταίνει όμω, διότι σε βάλουν σε λίστα να περιμένει και υποχρεώνει από τον ευρύ να τον πληρώσει. Σε ό,τι αφορά το πώ κλείνονται τα deals, οι έρευνε δείχνουν πω το φακελάκι είτε ο γιατρό το ζητά ευθέω και σχεδόν εκβιαστικά, είτε αφήνει με πλάγια μέσα να εννοηθεί ότι για να προχωρήσει στην ιατρική πράξη θέλει χρήματα. Και όταν λέμε πλάγια μέσα. Τα κυρίαρχα είναι οι βοηθοί και συνεργάτε του γιατρού που πληροφορούν τον ασθενή και τους συγγενείς του ότι πρέπει να πληρώσουν, αλλά και η καθυστέρηση όπου απλώς ο γιατρός κολλησιεργεί αναβάλλοντας συνεχώς τις προγραμματισμένες εξετάσεις ή ακόμα και την ίδια την επέμβαση. Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις που ο γιατρός ζητάει φακελάκι κατ' έτοιμα άλλου γιατρού και λέει στον ασθενή για παράδειγμα πως ο αναισθησιολόγος χρειάζεται τα χρήματα και όχι ο ίδιος. Εσείς είχατε τέτοια εμπειρία ποτέ? Όχι. Ευτυχώ πέσαμε σε καλά χέρια. Αλλά υπάρχουν άτομα, έχω ακούσει πάρα πολλού ανθρώπου που παραπονιούνται. Αξίζει να σημειωθεί πω αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη έρευνα στα πλαίσια διδακτορικής διατριβή που θα αποτυπώνει πώ κινήθηκε στα χρόνια τη κρίση η παραοικονομία στο χώρο τη υγεία.